Πάλι όλος ο κόσμος στην περιοχή του Σεράφη. Μουσταφίδης προς τα να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Να δούμε τώρα εκείνη. Διώχνει τελευταία στιγμή ο Ζαρμακούπης. Πάει η μπάλα πάνω στο Σούκα. Σαν να πάει ο Βασιλιάδης από πλάγια τη σέντρα. Συρτή μέσα στην περιοχή. Να δούμε και το 1-0. 1-0 για τη Μαρκό. Είναι με το νούμερο 4 ο Τσίκλος. Όσο και ο τερματοφύλακας πάει στη σέντρα. Πανηγυρίζουν τη Μαρκό. Αυτή τη φάση ουσιαστικά ήταν η μοναδική ευκαιρία που έφυγε ο παίκτης της Μαρκό από την επιτήρηση των αμυντικών. Κατεβασμένα τα κεφάλια των Ατρόμητων σε αυτή τη φάση. Μια στιγμή αδάνεια σε ένα τσάφο. Ο Τσίκλος άνοιξε το σκορ. Βασιλάκης δίνει την μπάλα. Ο Καραστέριος δροσίζεται. Αναμενόμενα αυτά. Καθυστερήσει τώρα η ΓΥΠΕ. Η Μαρκό βρίσκονται κοντά στην πρώτη τους νίκη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα για την Μπαράζα Ανόδου. Το μίνι αυτό όμιλο των 7 ομάδων. Θυμίζουμε οι τρεις πρώτες προκρίνονται. Ο Ατρόμητος παλεύει αν μπορέσει να πάρει το βαθμό της οπαλής με το παιχνίδι. Θα υπάρξουν κάνα δύο λεπτά καθυστερήσεων. Μπροστά και στον πάγκο του Μαρκό κερδίζουν και το πλάγιο, κερδίζουν δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι. Φλόρος. Βασιλιάδης. Κερδίζουν το Ατρόμητο, αλλά είναι και λίγη το παιχνίδι ο διαιτητής. Ακριβώς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν κράτησε καθόλου καθυστερήσεις. 1-0 κερδίζει το Μαρκό τον Ατρόμητο εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Πανηγυρίζουν οι παίχτες της Μαρκό. Ένα γκολ του Τσίκλου στο 65. Χώρισε τις δύο ομάδες. Πρώτη νίκη για τον Μαρκό σε αυτό το μίνι όμιλο μετά τις δύο ισοπαλίες. Πανηγυρίζουν. Η ομάδα του Ατρόμητου πάλεψε. Επειδή είναι ως πιο δύσκολο αντιπάλου. Ήταν αδιαφυσβήτητα και μεγαλύτερο μπάτζετ η ομάδα του Μαρκό. Σίγουρα μέσα στη χρονιά πάει και εκεί ο πρόεδρος της ομάδας, ο Καλαμούς φωνάζει στις καθυστερήσεις. Ούτε καν τον cooling break δεν κράτησε ο Λαθύρης.